Αχ, ευχαριστώ, αλλά δεν έχω όρεξη να πιω. Είναι και το κεφάλι μου κάπως. Μα γι' αυτό το έβαλα. Να χαλαρώσουμε λίγο, να αφήσουμε τη δουλειά για αύριο και να ασχοληθούμε λίγο με εμάς. Όχι τώρα, βρε μωρό μου. Πρέπει να τελειώσω τη δουλειά μου. Η δουλειά δεν τελειώνει. Εξάλλου, τι είναι πιο σημαντικό, η δουλειά ή εμείς? Εμείς, βρε αγάπη μου. Αλλά δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Κοίταξε. Έχω επισημάνει μέχρι τώρα ποιες ώρες μου δηλώνεις πως δεν είναι κατάλληλες. Και ομολογώ πως δεν μένουν και πολλές. Κάτσε, μου κάνεις παράπονα τώρα. Ξέρω εγώ. Ξέρεις πόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε? Βρε Αντώνη, δεν τρέχει κάτι, στα αλήθεια. Απλώς δεν έχω διάθεση το τελευταίο καιρό. Δεν έχει να κάνει με σένα. Ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Δεν αφιβάλλω. Και τη μαμά σου την αγαπάς. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Έλα, μην τα ισοπεδώνεις όλα. Απλά κοντεύω να ισοπεδωθώ εγώ και η αυτοπεποίθησή μου. Τώρα δεν είναι δίκαιο αυτό που κάνεις. Με πιέζεις να σου αποδείξω ότι σε θέλω με αυτόν τον τρόπο. Θες να προσποιηθώ, δηλαδή. Οκ, συγγνώμη. Αλλά καταλαβαίνεις. Μια, δυο, τρεις νιώθω ότι με απορρίπτεις. Νιώθω ότι σε χάνω. Θες να προσπαθήσουμε να με πιέζεις για λίγο καιρό? Ίσως νιώσω καλύτερα και έρθει από μόνο του, αυθόρμητα. Τι να πω. Πίστευα ότι αρέσεις τις γυναίκες να τις διεκδικείς και να παίρνεις πρωτοβουλία. Αν πιστεύεις ότι θα μας βοηθήσει, θα είμαι πιο διακριτικός. Κοίτα. Και εμένα μου αρέσει να παίρνεις πρωτοβουλία, να όπως τώρα που το συζητάμε. Δεν θέλω να βάζεις λάθος πράγματα με το μυαλό σου. Θα επανέλθω, πού θα πάει? Να μην με ανησυχείς μόνο. Οκ. Θα περιμένω. Ευκαιρία να δω πως είναι ο ενάρετος και ασκητικός βίος.